Καλή σας ημέρα. Καλή σας ημέρα και σας και στους ακροατές. Να είστε καλά. Κύριε Γκιώκα, θα ξεκινήσω λίγο προβοκατόρικα. Λοιπόν, άκουσα χθες τον κύριο Κουτσούμπα στη Βουλή να λέει ότι η αναζήτηση ψήφου εμπιστοσύνης της κυβέρνησης δεν είναι τίποτα άλλο από την κατάληξη, είπε, των παζαριών των προηγούμενων ημερών ανάμεσα στο ΣΥΡΙΖΑ και στους ανεξάρτητους Έλληνες. Αναρωτιέμαι, αυτά τα παζάρια έχουν κάποια σχέση με τα περί κυβέρνησης συναλλαγής που ακούσαμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Κοιτάξτε να δείτε, εμείς δεν μπαίνουμε σε τέτοιου είδους ερμηνείες σαν και αυτές που ανέφερε ο κύριος Μητσοτάκης. Εμείς κάνουμε μια πολιτική εκτίμηση με βάση τα γεγονότα που έχουμε μπροστά μας, που είδαμε τις τελευταίες μέρες, και νομίζουμε ότι ο κάθε ένας ουδέτερος αντικειμενικός παρατηρητής μπορεί να τα εκτιμήσει. Είναι προφανές ότι υπήρχε ένα παζάρι τις προηγούμενες μέρες ανάμεσα σε Τσίπρα και Καμένο. Ενδεχομένως, μάλιστα, ο κ. Κουτσούμπας είπε ότι αυτά τα παζάρια θα συνεχιστούν και όχι μόνο ανάμεσα στον κύριο Τσίπρα και Καμένο, αλλά συνολικότερα. Γιατί συνολικά το πολιτικό σκηνικό, το πολιτικό σύστημα θυμίζει κινούμενη άμμο και βλέπουμε πόσο εύκολες πλέον έχουν γίνει οι μετακινήσεις και οι μεταπηδήσεις από το ένα κόμμα στο άλλο. Και εδώ συμπεριλαμβάνεται και η Νέα Δημοκρατία. Δεν συμπεριλαμβάνεται μόνο ο ΣΥΡΙΖΑ ή οι ανεξάρτητες Έλληνες. Mm-hmm. Άρα βρισκόμαστε σε ένα παζάρι. Mm-hmm. Και καταλήξαμε σε μία ψήφο εμπιστοσύνης που, από ό,τι φαίνεται, αυτό είναι που βλέπουμε εμείς, βολεύει και τον κύριο Τσίπρα και τον κύριο Καμένο. Τον κύριο Τσίπρα τον βολεύει για να πάρει ψήφο εμπιστοσύνης και να διασώσει την κυβέρνησή του με ψήφους βουλευτών των ΑΝΕΛ, έτσι. Mm-hmm. Και από την άλλη μεριά βολεύει τον κύριο Καμένο από τη σκοπιά του να διασώσει, να διαφυλάξει την κοινοβουλευτική του ομάδα και, το πιο σημαντικό, να εμφανίζεται ως αντίπαλος μιας πολιτικής για την οποία έβαλε πλάτη όλο το προηγούμενο διάστημα. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τόσο ο κύριος Τσίπρας όσο και ο κύριος Καμένος υπηρέτησαν με πολύ μεγάλη συνέπεια τους σχεδιασμούς των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ, της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, καρπός των οποίων, έτσι, υπήρξε, είναι και η περιβόητη συμφωνία των Πρεσπών, η οποία αποτέλεσε τον καταλήρη των πολιτικών εξελίξεων. Εμείς, επομένως, είναι πολιτική εκτίμηση. Mm-hmm. Τα παζάρια αυτά δεν αφορούν μόνο την πρώην συγκυβέρνηση, αφορούν συνολικά το πολιτικό σύστημα και το τυχοδιοκτισμό και ορισμένων προσώπων, αλλά κυρίως το πόσο εύκολες πλέον έχουν γίνει μετακινήσεις από το ένα κόμμα στο άλλο, λόγω του ότι έχουν γίνει τόσο μικρές οι διαφορές τους. Όχι μονάχα αυτό. Να σας πω, κυρία Σαπουνάκη, ναι, κάτι, ναι, άλλο που, ναι, έχει μια σημασία. Ναι. Αν δει κανείς τη Βουλή που εκλέχτηκε το Σεπτέμβρη του 2015 στις τελευταίες εκλογές και ποια είναι η σύνθεσή της σήμερα και ποια είναι η σύνθεση των κοινοβουλευτικών ομάδων, ναι, σήμερα και τι μεταγραφές έχουν γίνει από εδώ και από εκεί, πραγματικά μιλάμε για ένα άλλο σκηνικό. Και η μόνη σταθερά, ο μόνος σταθερός, το μόνο σταθερό κόμμα σε αυτή την κινούμενη άμμο είναι το ΚΚΕ. Αυτό σας το αναγνωρίζουμε, ότι έχετε μια σταθερότητα σε απόψεις. Ναι, είναι ένα κριτήριο όμως. Είναι ένα κριτήριο όμως, ναι, για τον ελληνικό λαό, το οποίο πρέπει να το πάρει υπόψη του εν ώψη και των εκλογών που έρχονται το επόμενο διάστημα. Ανεξάρτητα το πρώτο θα γίνουν συγκεκριμένα. Μια και είπατε εκλογές, τις βλέπετε σύντομα? Γιατί σήμερα υποτίθεται, σήμερα θα γίνει ονομαστική ψηφοφορία για την ψήφο εμπιστοσύνης. Καταρχήν, βλέπετε να την παίρνει την ψήφο εμπιστοσύνης, ναι, η κυβέρνηση? Από ό,τι φαίνεται, η κυβέρνηση θα πάρει ψήφο εμπιστοσύνης. Έτσι δείχνουν οι αριθμοί. Τώρα, για τις εκλογές, είναι δύσκολο να γίνει αυτό που λέει η κυβέρνηση για τον Οκτώβρη, δηλαδή Σεπτέμβρη-Οκτώβρη του 2019, στην ολοκλήρωση της θητείας. Μάλλον θα έρθουν νωρίτερα. Σε κάθε περίπτωση είμαστε σε προεκλογική περίοδο και η αντιπαράθεση είναι τέτοια και η προσπάθεια να εγκλωβιστεί ο λαός σε δίπολα, κάλπικα, διλήμματα κτλ. Όπως αυτά τα οποία θέτουν και η κυβέρνηση από τη μια μεριά και η Νέα Δημοκρατία από την άλλη. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι ο λαός δεν πρέπει να εγκλωβιστεί στις κάλπικες επιμέρους διαφορές αυτών των κομμάτων, αυτού του κακέκτυπου διπολισμού που διαμορφώνεται στη χώρα μας, αλλά να κάνει την πραγματική διαφορά, και αυτό μπορεί να γίνει με ένα πιο ισχυρό Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Γιατί δείτε τώρα, η Νέα Δημοκρατία από τη μια μεριά αντιδρά
στη συμφωνία των Πρεσπών, mm-hmm. την καταψηφίζει, mm-hmm. όμως από την άλλη μεριά η Νέα Δημοκρατία συμφωνεί απόλυτα με όλους εκείνους τους παράγοντες και ευθυγραμμίζεται με όλους εκείνους τους παράγοντες, τις Ηνωμένες Πολιτείες, το ΝΑΤΟ, την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία είναι αυτοί που θέλησαν και επέβαλαν αυτή την συμφωνία. Γιατί mm-hmm. αυτό είναι. Η συμφωνία των Πρεσπών στο άρθρο 2 περιγράφει ξεκάθαρα για ποιον λόγο έγινε αυτή η συμφωνία. Έγινε για να ενταχθεί η γειτονική χώρα στο ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση για να ενισχυθεί η παρουσία του ΝΑΤΟ στην ευρύτερη περιοχή. Η Νέα Δημοκρατία το αμφισβητεί αυτό το πράγμα? Όχι φυσικά. Η Νέα Δημοκρατία το πολύ πολύ να στεναχωριέται που τους πήρε την μπουκιά από το στόμα ο ΣΥΡΙΖΑ. Λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να δει ο λαός, τη μεγάλη εικόνα, να μην ψάχνει τις επιμέρους διαφορές, και όποτε γίνουν εκλογές, νομίζουμε ότι αυτή την αντίστασή του, την αντίθεσή του σε αυτούς τους σχεδιασμούς, αυτές τις πολιτικές, να την εκφράσει με την στήριξή του στο ΚΚΕ. Κύριε Γκιώκα, και εσείς έχετε εξ αρχής δηλώσει ότι θα καταψηφίσετε τη Συμφωνία των Πρεσπών ως κόμμα. Και αυτό που θα ήθελα να σας ρωτήσω είναι, εσείς πιστεύετε ότι μάλλον υπάρχει ανάγκη για διευθέτηση του ονοματολογικού στην γειτονική χώρα? Και αν υπάρχει ανάγκη, πώς θα γίνει? Κυρία Σαπουνά, εμείς εδώ και 20 χρόνια, εδώ και 25 χρόνια μάλλον, από το 1992, ήμασταν το μοναδικό κόμμα, όταν όλοι τότε έτρεχαν στα εθνικιστικά συλλαλητήρια και ο συνασπισμός τότε, ο πρόγονος του σημερινού ΣΥΡΙΖΑ, λοιπόν, που λέγαμε το εξής, ότι το βασικό θέμα δεν είναι το ονοματολογικό, από τότε το λέγαμε αυτό, δεν είναι το ονοματολογικό το βασικό θέμα, ούτε τώρα είναι το βασικό θέμα, ότι θα μπορούσε να βρεθεί ένα όνομα, μια σύνθετη ονομασία με γεωγραφικό περιορισμό και με γεωγραφικό προσδιορισμό. Και τώρα γεωγραφικός δεν είναι ο προσδιορισμός που βρίσκεται? Ναι, σας λέω ότι δεν είναι το βασικό πρόβλημα. Ναι. Το βασικό πρόβλημα είχαμε πει από τότε ότι είναι τα περί μακεδονικής εθνότητας, ταυτότητας και γλώσσας, αυτά τα σπέρματα αλυτρωτισμού, τα οποία περιέχονται, παραμένουν στη συμφωνία. Ναι, αλλά και φυσικά το πιο βασικό είναι... Αλλάζουν το σύνταγμά τους. Ναι, όμως τα σπέρματα του αλυτρωτισμού. Τα σπέρματα του αλυτρωτισμού, λέω ξανά, σε σχέση με το ζήτημα μακεδονική ταυτότητα γλώσσα, παραμένουν στη συμφωνία. Και το πιο βασικό είναι ότι αυτή η συμφωνία αποτελεί το όχημα για να δυναμώσει ο ρόλος των Αμερικάνων, του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην περιοχή, στην αντιπαράθεση που έχουν με άλλα κέντρα, όπως είναι για παράδειγμα η Ρωσία. Αυτές οι δυνάμεις λοιπόν, οι οποίοι επέβαλαν αυτή τη συμφωνία με κάθε τρόπο, και ξέρουμε και τι μέσα χρησιμοποιήθηκαν και στη γειτονική χώρα για να επιβληθεί αυτή η συμφωνία, αυτές οι δυνάμεις λοιπόν που όξυναν τον εθνικισμό τα προηγούμενα χρόνια, που διέλυσαν τη Γιουγκοσλαβία, που αιματοκύρισαν τα Βαλκάνια, δεν μπορούν να είναι εγγυητές της ειρήνης, της σταθερότητας και της συνεργασίας των λαών, που φυσικά και πρέπει να υπάρχει και να δυναμώσει. Αλλά πρέπει να δυναμώσει και πρέπει... Για να έχει πραγματική ουσία, θα πρέπει να είναι κόντρα σε αυτούς τους σχεδιασμούς. Αυτές οι δυνάμεις δεν μπορούν να εγγυηθούν αυτή τη σταθερότητα και την συνεργασία ανάμεσα στους λαούς. Η κυβέρνηση υπηρετεί τα σχέδια αυτών. Και νομίζουμε ότι εδώ υπάρχει μια εμπειρία όλα αυτά τα χρόνια. Παραδείγματος χάρη, και η Τουρκία είναι στο ΝΑΤΟ και η Αλβανία είναι στο ΝΑΤΟ, όμως αυτό δεν εμπόδισε σε καμιά περίπτωση να εγείρουν κατά καιρούς διεκδικήσεις, προκλήσεις ενάντια στη χώρα μας και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας. Mm. Να λοιπόν, αυτό είναι που πρέπει να δει ο ελληνικός λαός συνολικά. Γι' αυτό το λόγο καταψηφίζουμε και τη συμφωνία. Αντιπαλεύουμε τον εθνικισμό όποιας πλευράς. Και αυτό πρέπει να το τονίσουμε, γιατί ένθεν κακήθεν, αυτή τη στιγμή έχουμε εθνικισμούς που είναι... Βεβαίως, και της μιας πλευράς και της άλλης πλευράς είναι επικίνδυνος και αλληλοτροφοδοτούμενος αυτός ο εθνικισμός, όμως την ίδια στιγμή αντιπαλεύουμε και τους σχεδιασμούς των υπεριαλιστών, του ΝΑΤΟ και των Αμερικάνων, οι οποίοι παίζουν, κυρία Σαπουνά, με αυτούς τους εθνικισμούς. Τους κρατάνε, τους συντηρούν. Ανάλογα με τις συνθήκες, είτε τους οξύνουνε είτε τους χαλαρώνουνε, όμως συντηρούν τον αλυτρωτισμό για να τον αξιοποιήσουνε κάποια στιγμή ανάλογα με το τι επιτάσσει τα συμφέροντά τους. Και εδώ δυστυχώς έχουμε πολύ αρνητική εμπειρία οι λαοί των Βαλκανίων, όλοι οι λαοί,
από την πολιτική αυτών των οργανισμών, ιδιαίτερα τα τελευταία 25 χρόνια. Ναι. Κύριε Γκιόκα, δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο. Ήθελα και άλλα πράγματα να σας ρωτήσω. Πολύ σύντομα, αν μπορείτε να μου απαντήσετε, αν υπήρχε περίπτωση δημοψηφίσματος για τη στήριξη ή όχι της συμφωνίας των Πρεσπών, επιλέγατε? Εμείς ό,τι κάνουμε στη Βουλή θα κάνουμε και σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο. Το ΚΚΕ δεν κάνει, λειτουργεί με βάση αρχές, με βάση πολιτικές επιλογές συγκεκριμένες. Ό,τι στάση κρατάμε, κρατάμε στη Βουλή, θα κρατούσαμε και σε ένα τέτοιο δημοσίευμα, το οποίο φυσικά, ξέρετε, πολλές φορές τα δημοσίευματα αυτά είναι και δίκοπο μαχαίρι. Λοιπόν, καλά, το είδαμε και το 2015. Γι' αυτό λέω. Και να θυμίσω το εξής. Το δημοψήφισμα στη γειτονική χώρα δεν μπήκε με το ερώτημα ναι ή όχι στη συμφωνία των Πρεσπών. Ναι. Το δημοψήφισμα που έγινε στη γείτονα χώρα μπήκε με το ερώτημα αν είστε υπέρ ή όχι της ένταξης της ΦΥΡΟΜ στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Ναι. Και εκεί υπήρχε μια πολύ μεγάλη αποχή. Μια τεράστια αποχή, που φυσικά είναι αποτέλεσμα και του εθνικισμού που υπάρχει στην γειτονική χώρα. Δεν το αφισβητούμε αυτό. Αλλά, αν θέλετε, είναι και αποτέλεσμα και της δυσπιστίας που υπάρχει σε αυτούς τους λαούς απέναντι στους οργανισμούς αυτούς που, λέω ξανά, έχουν αιματοκυλήσει πολλές φορές τα Βαλκάνια και γι' αυτό δεν μπορούν να είναι και ηγητές της ειρήνης, όπως λέει η κυβέρνηση. Κύριε Γκιόκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτή την επικοινωνία. Να είστε καλά και εσείς. Καλή σας ημέρα. Γεια σας. Καλημέρα.